Σε αυτό το διαμέρισμα έχει εκδηλωθεί η κουζίνα. Ξέρετε αν έχει κενωθεί, αν είχε κόσμο μέσα. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στον Αγίου Σπυρίδωνο. Σε αυτό το διαμέρισμα ακριβώς έχει εκδηλωθεί η φωτιά. Ένα άτομο ήταν μέσα σύμφωνα με την αστυνομία, όπου η πυροσβεστική υπηρεσία το έχει βγάλει έξω. Δεν πλησιάζουμε και για λόγους ασφαλείας. Στην κουζίνα εκδηλώθηκε η φωτιά. Από την κουζίνα ξεκίνησε η φωτιά. Έχει κατασβεστεί. Έχει κατασβεστεί ήδη βασμένο εδώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν έχει κινδυνεύσει κανείς. Δεν έχει κινδυνεύσει κανείς. Όλοι ασφαλείς είναι. Ευτυχώς ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας έγκαιρη. Βλέπουμε ένα, δύο, τρία πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους έχουν έρθει εγκαίρως. Είναι και η αστυνομία εδώ και οι αστυνομικές δυνάμεις. Το σημαντικό είναι ότι έχει κατασβεστεί η πυρκαγιά, ότι δεν έχει κινδυνεύσει καμία ζωή. Κέντρο, όλα εντάξει στο κύμα να καταληφθεί. Το δεκάτονο να αποχωρήσει. Κέντρο, το δεκάτρο να αποχωρήσει αν ελειφθεί. Να παραμείνουν τα δύο οχήματα μόνο.
Αναμένεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, γιατί ο κάτοικος του σπιτιού, δεν ξέρω αν είναι και ιδιοκτήτης ακόμα, ήρθε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχει σπνεύσει καπνό, οπότε θα πρέπει να μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Βλέπουμε το ασθενοφόρο το οποίο εισέρχεται εδώ στην Αγίου Σπυρίδωνος. Καθαρά για προληπτικούς λόγους, έχει σπνεύσει καπνούς όπως είπαμε. Μόλις πέρασε ο διοικητής πυροσβεστικής, μπροστά από την οθόνη έρχεται το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εξακολουθούμε να είμαστε εδώ, καταγράφουμε λεπτό προς λεπτό όλη την επιχείρηση. Να υπενθυμίσουμε ότι ευτυχώς δεν υπάρχει δυσμενής εξέλιξη για κανέναν. Έχει λήξει ουσιαστικά το συμβάν όσον αφορά στην κατάσβεση. Όπως είπαμε, μόλις ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους. Έχει εισπνεύσει ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο σπίτι καπνούς, έντονους. Ελπίζω σε λίγα λεπτά να μπορέσουμε να πάρουμε και μια δήλωση από τον διοικητή της πυροσβεστικής να μας ενημερώσει μόλις τα καταφέρει. Εδώ μέσω του Κέρκυρα σήμερα θα σας μεταδώσουμε ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί και εμείς από ό,τι ακούμε δεν θέλουμε να επηρεάσουμε το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ούτε να το υποτίσουμε, ούτε να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα. Οπότε μόλις τα καταφέρουμε θα ακούσετε κι εσείς live απευθείας μετάδοση, τι έχουν να μας πούν. Τι έχουν τα κοντινά. Νίκο, όταν είσαι έτοιμος, Όταν είσαι έτοιμος. Ωραία, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας θα μας μιλήσει. Μόλις είναι έτοιμος, θα έρθει. Στο 3252 επιστρέψω στο σταθμό. Πάμε από μπροστά. Να μας πει ακριβώς τώρα ο διοικητής τι ακριβώς έχει συμβεί. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τον διοικητή της πυροσβεστικής, τον κύριο Νίκο Κολοβό. Κύριε διοικητά, τι ακριβώς συνέβη, πώς ήταν να είναι. Η υπηρεσία μας προκλήθηκε περί 10 η ώρα το βράδυ για ένα συμβάν στην Αγίου Σπυρίδωνος. Αμέσως με 3 οχήματα προσθέσανε το συμβάν,
οποία είχε εκδηλωθεί στην κουζίνα και φυσικά περιορίστηκε στο χώρο που δημιουργήθηκε. Δεν επεκτάθηκε ούτε σε παρακείμενο χώρο, ούτε σε υπερκείμενο όροφο, λόγω της άμεσης επέμβασης με την οποία το πιο σημαντικό που θέλω να πω είναι ότι ο ιδιοκτήτης έδωσε σωστές πληροφορίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, με τη διεύθυνση την οποία μας έδωσε, έτσι ώστε να φτάσουμε πολύ γρήγορα μέσα στην Βάνα. Φυσικά βοήθησε ότι δεν έχουν κάνει καθόλου κίνηση και φτάσαμε πάρα πολύ γρήγορα και αυτό το πράγμα θα καταφέρουμε. Θα μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Βλέπουμε ότι έχει έρθει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έχει σπνεύσει καπνούς. Δεν έχει υπάρξει το πρόβλημα από την πρώτη εικόνα η οποία έχουμε, αλλά σίγουρα θα μεταφερθεί με το νοσοκομείο. Όπως μας είπατε, δεν υπήρξε κίνδυνος επέκταση των όμορων σπιτιών. Θα παραμείνει εδώ κάποιο πυροσβεστικό όχημα τις επόμενες ώρες. Θα παραμείνει αρκετή ώρα, γιατί θα πρέπει να ελέγξουμε μήπως υπάρχουν τυχές αιστείες. Κύριε Διοικητά, ευχαριστούμε πολύ. Ακούστε λοιπόν τι ακριβώς συνέβη. Έχει σημασία μεγάλη να δίνει κανείς σωστές οδηγίες. Υπήρξε κίνδυνος, αλλά τέθηκε, περιορίστηκε μάλλον, εξαλείφθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Βοήθησε, όπως είπε, φυσικά και το lockdown σε αυτή την περίπτωση, καθώς δεν υπήρχε κίνηση στους δρόμους της πόλης όπου κινήθηκαν τα πυροσβεστικά οχήματα για να φτάσουν εγκαίρως στο συμβάν. Και για προληπτικούς πανταλόγους θα μείνουν τις επόμενες ώρες εδώ ένα πυροσβεστικό όχημα για τυχόν αναζωπηρώσεις ή κρυφές αιστείες. Για οτιδήποτε νεότερο, και πάλι θα σας ενημερώσουμε μέσα από το kerkirasimera.gr. Καλό βράδυ.